Πάμε την ψηλά τώρα στο Φενεό, λες ορεινή Κορινθία να βρέχει. Μπορεί και να χιονίζει. Ποιος ξέρει άραγε. Κοίταξε να δεις. Αν βρέχει στον Φενεό, δεν θα μας πειράξει, γιατί θα βρούμε καταφύγιο σε ένα πανέμορφο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου πάνω στη Λίμνη Δόξα. Αυτό είναι μια καλή εναλλακτική. Αλλά επειδή υποψιάζομαι ότι τώρα που θα πάμε εμείς δεν θα βρέχει και θα μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία περιήγηση στα χωριά. Πώς τη λέει την περιοχή? Φενεός, ο Φενεός λοιπόν. Πώς τη λένε αλλιώς? Για πες, πώς λέγεται. Κορινθία και Ελβετία. Α, αυτό εννοεί. Ναι. Για Ελβετία. Δεν μας ενδιαφέρει Ελβετία. Έχουμε εδώ Ελλάδα. Αυτό είναι. Και πάμε και ορεινή Κορινθία. Έτσι, μια που το έφερε και η κουβέντα. Πάμε θα την χρειαστούμε την ομπρέλα, θα δείξουμε δρόμο. Φενεός. Τι ωραία μέρη. Για πάμε, παιδιά, βίντεο. Χιλιόμετρα μόλις από το Ξυλόκαστρο υπάρχει το χωριό Φενεός, ένα από τα 9 χωριά της ομώνυμης περιοχής του οροπεδίου του Φενεού. Εδώ όμως υπάρχει και μια παραδοσιακή νεροτριβή που καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού από τις αρχές του αιώνα. Και σήμερα όμως συνεχίζει να λειτουργεί. Ο πατέρας μου ήρθε από την Αμερική και τα αγόρασε όλα αυτά, και τα νερά και την περιφέρεια, τα χωράφια και ξύν και την αεροτριβή, την οποία δούλευε όλα τα χρόνια. Από το 27 το αγοράσαμε. Τώρα πλένουμε μόνο κανένα ρούχο, δεν πλένουμε, δεν τα κατασκευάζουμε. Κατασκευάζουμε τα ρούχα. Τώρα δεν κατασκευάζει ρούχα, μόνο πλένουμε μερικά. Αλέξη, έχουμε έρθει στο ξενώνα σου που διατηρείς εδώ στο Φενεό και από ό,τι βλέπω έχεις αρκετά χρήματα δώσει για να επενδύσεις στην περιοχή σου. Πώς το σκέφτηκες? Καταρχήν είναι ο νόστος, νοσταλγία για την περιοχή μας. Αφετέρου είναι μια περιοχή που χωράει ανάπτυξη. Αν ξεκινήσω λοιπόν νωρίς, σκέφτηκα ότι κάποια στιγμή θα είναι καλύτερα τα πράγματα και για μένα και για τους υπόλοιπους στο χωριό. Έφυγες από την Αθήνα και επέστρεψες. Ναι, ναι. Η καταγωγή βέβαια υπήρχε. Αλλά γύρισα πίσω γιατί είδα αυτή την προοπτική εξέλιξη. Τουλάχιστον πριν τα χρόνια της κρίσης ήταν μοναδική η πορεία. Και τώρα οι επισκέπτες που φτάνουν μέχρι τον Ξενώνα, ο οποίος έχει μια καταπληκτική θέα, είναι Έλληνες, είναι ξένοι? Είναι τη χειμερινή περίοδο, είναι Έλληνες, εσωτερικός τουρισμός. Και την καλοκαιρινή περίοδο δουλεύουν ξένους αρχαιολόγους, Γερμανούς, Αυστριακούς και Έλληνες επιβλέποντες, που καλύπτουν εκτερινή σεζόν για τις ανασκαφιές ανάγκες της περιοχής. Και προφανώς δουλεύεις περισσότερο μέσω διαδικτύου. Θα έλεγα μόνο μέσω διαδικτύου. Και φαντάζομαι ότι και οι τιμές έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με την κρίση. Βέβαια, οι τιμές έχουν πέσει για τους λόγους της ρευστότητας. Ο μόνος τρόπος να έχεις ρευστότητα είναι να αυξήσεις την πελατεία, θα να ρίξεις τιμή. Και από το Φενεό μόλις φτάσαμε στην Κούρα, το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι της περιοχής του Φενεού,
γύρω στους 300 κατοίκους και με τον Κώστα και τον Αλέξη θα πάμε στην καλύτερη ταβέρνα του χωριού που είναι στην πλατεία. Καλαμουσάκι ταβέρνα, ρε. Πάμε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Άντε να πιούμε και μια γουλιά. Ο κόσμος εδώ πέρα της περιοχής ασχολείται με τη γεωργία, τη φτηνοτροφία και με τον τουρισμό. Κόσμο έχετε, έχετε Έλληνες, έχετε ανθρώπους του εξωτερικού, ποιοι φτάνουν μέχρι εδώ? Έχουμε 9 ξενώνες, οι οποίοι αριθμούν περίπου 110 δωμάτια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε Σαββατοκύριακο να επισκέπτονται το χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή του Φενεού. Υπάρχουν και εκεί ξενοδοχεία και χώροι που μπορούν να υποδεχτούν διάφορους επισκέπτες. Το επιτοπλίστων είναι χώροι. Θα πάμε να δούμε τώρα πώς είναι στο Φενεό. Γιατί γελάς? Όχι, γελάς. Γιατί, γιατί όχι, Παρασκευή είναι. Γελάμε. Λοιπόν, τώρα ζωντανή εικόνα σπαρταριστή. Αν βγει η κυρία Μαριάννα έξω τώρα στην πλατεία, δίπλα στην εκκλησία την κεντρική του χωριού. Έτσι, να μας χαιρετήσει. Και μας χαιρετήσει, θα τη δούμε. Πού τι? Δεν ξέρω, είναι στην ταβέρνα μέσα στο καφενείο. Έχει και ένα καφενείο, ταβέρνα έχει όλα. Χιονισμένο το τοπίο λοιπόν εκεί στην ορυχτή κορυφαία.